Ρε βλάκα! Ξύπνα! Καλημέρα σε όλους σας, Γιάννου Μπακοσιδή εδώ και σήμερα λοιπόν είμαστε στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Abandoned Island Hardcore. Στο επεισόδιο 20 θα τελειώσει η σειρά. Δέχτηκα πάρα πολλές ψήφους θετικές για το να φτιάξω ένα πόρταλ, αλλά ξέρετε εμένα, με ξέρετε πολύ καλά, οπότε δεν θα το παρατήσω. Και γι' αυτό βρήκα αυτό το δωμάτιο, επειδή δεν το παράτησα. Είπα να κάνω την έρευνά μου πριν αποφασίσω να χτίσω ένα πόρταλ και διάβασα ότι δεν σε πηγαίνει ακριβώς πάνω στο πόρταλ στο 1.10 και μετά σε αυτά τα versions. Δεν σε πηγαίνει το Eye of the Ender ακριβώς πάνω. Γι' αυτό, επειδή δεν σε πηγαίνει, αποφάσισα να ψάξω λίγα Eyes of the Ender που είχα πετάξει κάτω. Βρήκα μερικά, δεν είχαν σπάσει. Δεν ξέρω πώς τα βρήκα, αλλά ναι, μέσωσε, μου σώσε πολύ χρόνο αυτό. Και ναι, αποφάσισα να ακολουθήσω τη διαδρομή προς το να βρω νέα δωμάτια. Έσκαψα ένα ντουβαράκι, πήγα από ένα δρόμο που δεν είχα πάει και κατέληξα σε αυτά τα δωμάτια. Αυτά τα δωμάτια με chests είναι νέα δωμάτια. Και νομίζω ότι αυτό έκανε generate το κομμάτι μετά από την αλλαγή των versions, γιατί αυτό είναι στα πιο μετα versions. Είχα αλλάξει πολλά versions, είναι η αλήθεια, αυτό το μέρος, αυτό εδώ τον κόσμο, και πρέπει να μπέρδεψε πάρα πολύ το χάρτη, εξίσου για το προηγούμενο περίεργο spawn του Stronghold, είναι πολύ περίεργο, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα θα ψάξουμε εδώ, επειδή είναι τελείως καινούριος χώρος, θα ψάξουμε για το end portal άμα βρεθεί, γιατί κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, ό,τι να είναι γίνεται. Αυτά εδώ π.χ. είναι αυτά που είχαμε βρει, αλλά από πάνω συνεχιζότανε και που να το ξέρω ότι συνεχιζότανε. Είναι πραγματικά ό,τι πιο παράξενο μου έχει συμβεί και θα το συνεχίσουμε. Φίλε, ξέχασα να σε αλλάξω εσένα. Αυτό το auto jump είναι ότι χειρότερο. Δεν έχω πάει από αυτή τη μεριά εδώ, είναι η αλήθεια. Πρέπει να συνεχίζετε, γιατί αυτά εδώ θεώρησα ότι οδηγούν σε αδιέξοδα, αλλά θα το μάθουμε τώρα άμα οδηγούν. Πρέπει να οδηγούν βασικά, όλο για κάπου θα οδηγούν, δεν παίζει. Να, ορίστε, εδώ πέρα συνεχίζει. Αυτό εδώ... What the fuck, καλά κάπου θα μας πάει, δεν υπάρχει περίπτωση, όλο για κάπου θα πάμε. Αλλά ναι, έχουμε ελπίδες πάλι, για μια ακόμα φορά έχουμε ελπίδες ότι θα βρούμε κάτι. Και αυτό είναι πολύ θετικό πιστεύω, είναι πάρα πολύ θετικό. Οπότε δεν αξίζει να πετάω εφόσον έχω βρει αυτόν τον χώρο άλλα Eyes of the Ender. Αξίζει μόνο να εμπιστεύομαι την κολοφαρδία μου, η οποία από ό,τι είδατε στο προηγούμενο Skywars υπάρχει. Οπότε ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Θα ψάξουμε λίγο το χώρο και ας ελπίσουμε στο καλύτερο. Κοιτάξτε πως έχουν σπονάρει όλα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται τελείως αφύσικο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Εδώ πέρα πρέπει να είχα σκάψει. Αυτά είναι τα poke holes που κάνω. Άρα εδώ θα έπρεπε να είχα βρεθεί πιο παλιά, δηλαδή στο προηγούμενο βίντεο. Και τέλος πάντων, δεν σας είπα πως κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα. Fucking piece of shit, fuck, run. Λοιπόν, δεν σας είπα πως κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα να τελειώσω τη σειρά σχετικά σύντομα μετά τον Ender Dragon. Υπήρχαν πάρα πολλά άτομα που ήθελαν να φτιάξω πόρτα, αλλά άλλοι θέλατε από ό,τι κατάλαβα να τελειώσει η σειρά. Οπότε είπα ok, θα το συνεχίσω μέχρι ένα σημείο και επειδή έχω ιδέα για νέα σειρά, θα δούμε μετά, θα αρχίσω την άλλη σειρά μετά. Οπότε ναι, αυτό αποφάσισα. Θα κάνω την προσπάθεια μου τώρα. Θα το φτάσουμε μέχρι να βρούμε την Elite. Εδώ έχει Silverfish. Πού είναι το Silverfish? Γιατί δεν βγήκε Silverfish? Περίεργο. Αυτό το μπλοκ έσπαγε πάρα πολύ αργά. Έπρεπε να έχει Silverfish. Κάτι ακούω από πάνω. Ζόμπι, where? Λολ, τι είναι αυτό? Α, είναι άλλο τέτοιο δωμάτιο. Είναι το ίδιο. Όχι, το ίδιο είναι. Άρα είμαστε σαν διέξοδο. Αλλά τέλος πάντων... Λουλ. Άλλο ήταν τελικά. Και από ό,τι φαίνεται, ναι, σας το είχα πει. Ήμουν σίγουρος ότι θα ήταν το πόρταλ. Βρήκαμε το πόρταλ, αυτό είναι το πόρταλ. Ήμουν 100% σίγουρος ότι τέλος πάντων θα ήταν εδώ πέρα. Και από ό,τι φαίνεται δεν ήταν και πολύ μακριά, ξέρω, από αυτό εδώ. Αλλά ναι, θα πάρω αυτά τα διαμάντια. Μου το είχατε πει στα comments ότι είχα βρει διαμάντια, πρέπει να τα είχα δει με την άκρη του ματιού μου και να μην έδωσε σημασία ή απλά δεν θα τα είδα. Αλλά ας τα μαζέψουμε, είναι ένα έτσι ωραίο πραγματάκι σαν έξτρα βραβείο. Το θυμάμαι που το είχα δει κάμποσο στα comments. Μερικοί από εσάς είστε πάρα πολύ παρακτηρητικοί και πραγματικά μερικές φορές με βοηθάτε, όπως τώρα.
Οπότε ευχαριστώ για όλους τους θεκέδες που μου είπατε για τα diamonds, τα μαζέψαμε. Αλλά τώρα έχουμε ένα μεγαλύτερο challenge. Λοιπόν, δεν έχω κάποιο Ender Pearl, ούτε κρεβάτια έχω, αλλά κοιτάξτε τι θα κάνω. Για να κάνω το fight του δράκου πιο εύκολο, θα κάνω μια τσατσιά. Οπότε τώρα που ξέρω που είναι το portal και ξέρω επίσης ότι εκεί έχει το book τέτοιο, το library. Library δεν είναι. Το library, βιβλιοθήκη εδώ δεν είναι. Εδώ κάπου πρέπει να είναι. Shit, την πάτησα. Ορίστε, γιατί δεν τα σπάει. Α, δεν τα σπάει αμέσως. Γαμώ το 1-11 μερικές φορές, κυριολεκτικά το γαμώ. Γιατί έχει κάνει μερικά πράγματα σαν αυτό που είναι σπαστικά. Δεν σπάνε αμέσως. Θα έπρεπε να σπάνε, κατεδαφίζονται όλα. Θα έπρεπε να είχαν γίνει παρελθόν. Δεν πειράζει, θα τα πάρουμε με τον παλιό πάτρο παράδοτο τρόπο. Οπότε λοιπόν, λύθηκε το μυστήριό μας. Είπα να κάνω την έρευνά μου πριν αποφασίσω κατευθείαν να κλέψω. Και νομίζω ότι αξίζει, γιατί άλλο να κλέψεις και να χτίσεις ένα πόρταλ και άλλο να σιγουρευτείς. Γιατί, εντάξει, εγώ θα το είχα ψάξει συνήθως πολύ περισσότερο, αλλά το έχω πάθει πολλές φορές αυτό σε τέτοιους κόσμους. Ειδικά στο Superflat, όσες προσπάθειες έχω κάνει στο Superflat UHC, σε πιο παλιές versions βέβαια, είχαν καταλήξει παρόμοιες αποτυχίες. Αλλά τι να κάνουμε, μερικές φορές τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Λοιπόν, τώρα το ωραίο κομμάτι έρχεται. Που έχουμε πορταλάκι. Δεν έχουμε πορταλάκι. Τι λέω. Θα σκάψω wood σαν μαλάκας. Από εδώ έτσι το ξύλο. Επειδή δεν είχα wood πάνω μου. Χρειάζομαι στο μεταξύ wood για κρεβάτια και δεν είχα καθόλου. Δεν πειράζει, τουλάχιστον έχω εδώ. Ούτε crafting table δεν παίζει να έχω. Και ελπίζω να έχω και αρκετά Eyes of the Ender. Αν και νομίζω θα είναι αρκετά. 2-3 σχοινές θέσεις πρέπει να έχει το portal. Οπότε ναι, θα κάνουμε αυτό και μετά θα φύγουμε κατευθείαν. Αυτό στο μεταξύ είναι αρκετά μόνο για 2 beds. Ωραία φίλε. Για να δούμε τι θα γίνει. Φύγε εσύ torch, είσαι useless. Έλα, μην πηγαίνετε έτσι. Εδώ, εσύ στα blocks. Έχουν σπονάρει πολλά και spiders. Όχι ρε φίλε, θα με μπεδέψουνε. Δεν βλέπω άλλα, θα δω άμα βρω mineshaft. Γιατί με 2 κρεβάτια, εντάξει έχουμε και τα arrows απ' την άλλη. Έχουμε και τα arrows, αλλά εντάξει τώρα. Αυτός νομίζω κάθεται και χιλάρι, κάθεται και τρώει λιγότερο damage σε αυτή τη version. Επειδή υπάρχει αυτό το pedestal, αυτή η βλακιά με τα bedrock υπάρχει από πιο πριν. Και πάει και κάθεται πάνω κάθε τόσο αυτός. Κάτσε με τρόμαξε αυτός ο σκελετός. Οπότε ναι, είναι αρκετά πιο δύσκολο το fight εδώ. Λοιπόν, εδώ ανεβαίνουμε πάνω. Εσύ μην συνεχίσεις να με βαράς. Λοιπόν και φτάνουμε στο πορταλάκι. Κάτσε πώς να το σημαδέψουμε. Καλά δεν χρειάζεται, δεν θα το χρειαστούμε ιδιαίτερα πολύ. 4! Οπότε λοιπόν είναι ακριβώς λουλ. Και χωρίς να έχουμε να χάσουμε χρόνο, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή απλά να χωθούμε μέσα και να είμαστε έτοιμοι για τελική μάχη με τον δράκο. Είναι πολύ πιο δύσκολη μάχη, να το έχετε στο νου σας. Χρειάζομαι και blocks να πάρω μαζί. Πρέπει αρχικώς να περάσω στο επόμενο νησί. Και επίσης θα μαζέψω και εκεί μερικά blocks, επειδή πρέπει τέτοιο. Πρέπει να σκάψω σε μερικά πάνω. Τι λέω να σκάψω, πρέπει να σκάψω κάτι iron bars για να το σπάσω στον κρύσταλλο. Πάμε εδώ. Με αυτά τα blocks κάνουμε την προσευχή μας. Καλή τύχη είτε και. Καλή τύχη. Δεν χρειάζεται να κουνηθώ καθόλου, ούτε τον κόλο μου δεν χρειάζεται να κουνήσω. Λουλ. Που είναι ο δρακούλιες. Λοιπόν, εκεί είναι. Και Ender Pearl για να πάμε στο άλλο μέρος, δεν είναι δύσκολο να μαζέψουμε ιδιαίτερα. Επειδή μπορώ πότε γουστάρω να σκοντώσω αυτούς τους τυπάδες εδώ γύρω και θα κάνω αυτά εδώ που είναι της ασφάλειας, ώστε άμα μου έρθει κάποιος Enderman να κρυφτώ από εδώ κάτω για να μην τρώω damage και να το σκοντώσω με ευκολία. Α, ωραία. Λαγκάρι. Ωραία, λαγκάρι ο τέτοιος. Όταν είναι μακριά μερικές φορές κολλάει. Οπότε, να, κάτσα να μην κοιτάμε τα μάτια. Γιατί κάνουν πολύ damage αυτοί. Απλά θα πρέπει να τον κοιτάω. Δεν με κυνηγάει. Δεν είδα κάποιον, ωραία. Γιατί άμα σου έρθει ξέρω εγώ την μπάτσες. Να αυτό κάνει, αυτό που σας έλεγα. Πάει σε αυτή η μαλακία εκεί και σου έρχεται μετά και χαίρεται.
γράμμες από το σιρτάρι. Στοίχη γεμάτη πόνο, τι πιο αλήθινο έχω γράψει. Ανακαλύπτοντας τον κόσμο, φωνές που καίνε την ψυχή μας σαν φωτιά. Η θύμησή σου και η μορφή σου που είναι μίλια μακριά. Κι όταν σβήσουν τα φώτα, μαλάκα πες μου πως δεν προσκύνησα ποτέ. Τα ειδωλά του χθες μου, ότι τα πόδια μου τα αντέξαν. Δεν έπεσα στο χώμα, πως τη γονάτισα μπροστά τους και πως μ' αγαπάς ακόμα. Στα δύσκολα κάνεις ρε, μου να χασεί. Και τα ζόρια μου να πνίγω σε μπουκάλια κρασί. Κλεισμένα μάτια από τα δάκρυα μου εξτέρεψαν κι αυτά. Και χάρηκα που το περάσαμε μαζί. Ειλικρινά μπρος στο καθρέφτη της ψυχής μου. Το ειδωλό μου χιλιά κομμάτια για φαντάσου να φαντάζει το εγώ μου. Πολύ ειλικρινής μου λύσε για να σε πιστέψω για αυτή που πουτάνα η ζωή. Με έχει πάντα στην απέξω. Ζούμε από μέρα μέσα στα χρώματα. Κάνουμε όνειρα μέσα από τα λασπόνερα. Και ζούμε όμορφα πατώντας χώματα. Τριγύρω πρόσωπα καινούργια νέα ονόματα. Ζούμε στους τοίχους ταξιδεύοντας τα χρόνια. Για στους μεγάλωσαν στους δρόμους και στο χώμα. Και ζούμε στο σκοτάδι στα χαρακώματα. Κάπου στο βάθος έχει φως και νέα αρώματα. Στην εποχή μας φίλοι και συνομιλίες μέσα από τα καλώδια. Κι άλλοι να χτίζουν τα όνειρά τους στα υπόγεια. Μα ανήκω στα παιδιά που έχουν ιδέες και η ψυχή τους πετάει. Πάντα πάνω από τις κερές και μ' από τους σκύλους. Όπου δεν φοράνε φημοτρά και σίγουρα από τους τύπους που δεν τους χωράνε. Σύνορα που νιώθουνε παιδιά και ονειρευόνται ακόμα. Και δεν ξεχνούν όσους πήρε με τα χρόνια το χώμα. Πόσοι χάθηκαν νωρίς και πόσους έφαγαν τα σίδερα. Παρακαλώντας τον ουρανό για τα αδέρφια μου και σήμερα. Γιατί ο Θεός παίρνει πάντα τα πιο καλά παιδιά. Και με ένα φίλη μου είναι ελεύθερη, είναι μαύρα πουλιά. Πόσα πείματα γραμμένα για τα κύματα. Και πόσα χρήματα στα γήπεδα από τα παιδιά με τα συνθήματα. Πόση ξεφτύλα να χωράει. Άραγε μια ψυχή και πόσο πόνο μπορεί να προκαλέσει ένα φιλί. Και ζούμε από μέρα μέσα στα χρώματα. Κάνουμε όνειρα μέσα από τα λασπόνερα. Και ζούμε όμορφα πατώντας χώματα. Τριγύρω πρόσωπα καινούργια νέα ονόματα. Ζούμε στους τοίχους ταξιδεύοντας τα χρόνια. Για στους μεγάλωσαν στους δρόμους και στο χώμα. Και ζούμε στο σκοτάδι στα χαρακώματα. Κάπου στο βάθος έχει φως και νέα αρώματα. Δεν θέλω απ' τη μουσική μου φήμη και φράγκα ρε μαν. Θέλω να ξέρω τι κάνω. Παιδιά να χαμογελάν. Δεν θέλω να με θυμούνται. Ως τώρα πάμε τα ντις. Θέλω να είμαι ό,τι πας που θέλεις να σεβαστείς. Δεν θέλω πρόβατα για φανς κι ούτε κοινό για χρήματα. Θέλω οι παδί μου να λαμβάνουν όσα τους περνάω μηνύματα. Δεν θέλω να είμαι πρότυπο και να με αντιγράφουν. Θέλω να σκέφτονται να υπάρχουν, προσωπικότητα να έχουν. Και αηδιάζω καθώς βλέπω την υπόλοιπη σκηνή. Να ξεπουλά την κουλτούρα μας. Φτηνά για το χαρτί να παίρνουν πίπες για views. Τι προχωράει η μουσική, αν αυτό είναι το κίνημα, τότε δεν είμαι μσήμα. Εδώ μιλάμε με τα μάτια και σεβόμαστε στην πράξη. Όχι, όχι, όχι. Τότε δεν χωράει, εντάξει, εδώ μιλάμε με τα μάτια και σεβόμαστε στην πράξη. Εντάξει, και ζούμε από μέρα μέσα στα χρώματα. Κάνουμε όνειρα μέσα από τα λασπόνερα. Και ζούμε όμορφα πατώντας χώματα. Τριγύρω πρόσωπα καινούργια νέα ονόματα. Ζούμε στους τοίχους ταξιδεύοντας τα χρόνια. Για στους μεγάλωσαν στους δρόμους και στο χώμα. Και ζούμε στο σκοτάδι στα χαρακώματα. Κάπου στο βάθος έχει φως και νέα αρώματα. Έλα, έλα, τολμάς, τολμάς. Είναι πολύ καλός τρόπος να σκοτώνεις τον δράκο με bed. Είναι πολύ πιο αξιόπιστος τρόπος. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, το να το βαράς με τα βέλη λίγο-λίγο για να τον κοπανάς, ξέρω εγώ, λίγο-λίγο με τα βελάκια, δεν λέει πολλά αυτό. Να του κάνουν αυτό το damage, ξέρω εγώ, δεν είναι πολύ. Ενώ άμα του κοπανίσεις μία με το κρεβατάκι, α, θα έρθει εδώ. Τι έγινε, ξαφανίστηκε. Και πήρα και ένα Ender Pearl. Δεν θα το διαφωνήσω. Ω! Τι κάνει ρε μαλάκα! Τι έχει πάθει αυτός ο δράκος! Έλα! Φύγε από το πέντεσταλ! Έλα μου! Μπαγκάρει ο δράκος, παιδιά. Ρε μαλάκα. Τι έχει πάθει ρε παιδιά, τι έχει πάθει το σύστημα. Ρε ξύπνα. Ξύπνα. Ρε βλάκα. Ξύπνα. Και εδώ ήταν από το κρεβάτι. Έσκασε από το κρεβάτι τώρα, ξύπνησε. Μαλάκα, τι έκανα! Εντάξει, επικές στιγμές έχουμε περάσει, αλλά τόσο επικές στιγμές όχι. Συγγνώμη, αλλά αυτό ήταν έπος. Αυτό ήταν επικό. Αυτό το MLG το χάρηκα. Δεν ήταν MLG που... Δεν το πάτησα κάτω έτσι, να σκάσω έτσι. Το πάτησα στα πλάγια. Το πάτησα στα πλάγια από τον τοίχο. Μια φορά το έχω δει, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ και είναι από τα πιο δύσκολα MLG αυτό στο μεταξύ.
Το είχα δει μια φορά που βλέπα UHC και παίζω smacked και το έκανε όταν τον είχαν κάνει trap. Και λέω, οκ, okay, γάμισε. Αλλά εγώ δεν. Αναγκαστικά θα έπρεπε να το κάνω. Μόνο αυτό μέσα. Νομίζω ότι τέλειωσαν όλα. Πόρε φίλε, τι ήταν αυτό. Αλλά τώρα πήρα το μάθημά μου. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν αστείευεται αυτός ο βρωμιάρας. Εδώ πέρα ο βρωμιάρας, ο τέλειος βρωμιάρας. Ο σκατομαλάκας, κυρίες. Σκατομαλάκας, κοίτα εδώ τι κάνει. Σου πετάει μπάλες, σου πετάει knock-up, σου πετάει... Δεν πεθαίνει, έχει κρύσταλους με τέτοια. Με iron bars και πρέπει να ανέβεις. Πραγματικά τα πάντα. Όπα, μην τα πετάς πάνω μου. 54 βέλη. Πρέπει να του βαρώ χεντίδια. Δεν θέλω να τα ξοδέψω. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Έλα, head. Shot! Oh, you fucking dickhead! Ναι, δεν κάνουν πολύ damage άμα τον πετύχεις στον κόλλο. Άμα τον πετύχεις στο κεφάλι τρώει πιο πολύ. Και όπως σας είπα, πήρα και το Ender Pearl. Οπότε 2-1. Και εκτός αυτού θα πάρω και πολύ καλό armor από το τέτοιο. Από αυτά τα fortress που υπάρχουν στο end, το άλλο. Κάτσε, μπορούμε να το γυρίσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε. Δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε, οκ. Ωραία. Κοπανίσαμε μία. Στο κόλλο λιλίδι. Εδώ. Μπούμ. Η εμπειρία τώρα μιλάει. Τόσο καιρό. MCSG. Αυτά τα shots θα πετυχαίνουμε. Α, όχι, γύρισε. Λοιπόν, πάει αυτό. Κάτσε εκεί πέρα να χάρεις λίγο. Έλα, μπράβο, και μετά έλα σε μένα. Στο τέλος απλά το φάω και με σπαθί, γι' αυτό είναι που με ανησυχεί. Μην τελειώσουν τα βέλη, αν και δεν νομίζω. Νομίζω θα μου φτάσουν οριακά, γιατί έχω μόνο power 2. Και έχει γίνει και πιο τάνκι λίγο. Αλλά πιστεύω θα ήταν καλύτερα να είχα κι άλλα κρεβάτια. Έλα να σου ρίξω ένα headshot. Ωραία, έφαγε damage από αυτό. Άντε να μην τελειώσει και το strength και μετά είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Oh. Ωραία. Έφαγε το ξυλάκι του, τώρα θα μου έρθει. Καφέ ένα χεντίδι, άνετα τον έχω. Έλα. Έλα, με ένα long shot πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει με long shot. Με αυτό. Όχι, θα τον φάω με την μπουνιά. Βασικά, για να τιμήσουμε τον Gligligith με αυτό θα φάω. Έλα. Βασικά, όχι, στο τέλος θα πεθάνω. Θα με κάνει knock-up, θα πεθάνω στο τέλος, άστο. Τώρα με τον Gligligi. Έλα, θα σου φάω με τον Gligligi. Μετά από τόσες στιγμές, μετά από αυτό το πίδημα εκεί πάνω στα ουράνια, θα πεθάνεις με ένα ηλίθιο Gligligi. Άντε να σε δω τώρα πως θα ανακτήσεις την τιμή σου. Φάτα βλάκα. Να μάθεις. Και κάνουμε βέβαια το πιο κλασικό κόλπο για να πάρουμε και το αυγό μαζί μας. Χρειαζόμαστε ένα torch και το χρησιμοποιούμε έτσι. Σαν να είναι gravel λειτουργεί. Ορίστε. Παίρνουμε το αυγουλάκι. Θα το αφήσουμε σαν βραβείο μόλις γυρίσουμε. Πιστέψτε με, έχω σκεφτεί ιδέες για το φινάλε. Έχω σκεφτεί πολλές ιδέες για το φινάλε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πέρα από τα 69 level που μας αφήνουν στο τέλος αυτού του επεισοδίου, θα αφαιθούμε εδώ μπροστά. Οπότε να περιμένετε ένα επικό φινάλε στο επόμενο επεισόδιο, το 20. Επειδή είναι 20 επεισόδιο και φινάλε, έχει world download. Θα μπορείτε στο επόμενο επεισόδιο να κατεβάσετε το χάρτη. Και πιστεύω ότι θα τελειώσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο και ενδιαφέρον τρόπο. Με μια πολύ ωραία εξερεύνηση που θα κάνω εγώ πραγματικά πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν έχω εξερευνήσει ποτέ το άλλο μέρος του End.
στο κανονικό Minecraft. Μόνο το είχα τεστάρει και είχα δει κάποια πραγματάκια. Οπότε πιστεύω θα είναι και για μένα ωραία εμπειρία και εσείς θα το απολαύσετε με ό,τι κινδύνους προξενεί. Θα μαζέψω κάποια φρούτα από αυτά που κάνεις teleport. Και ναι, κάπως έτσι τελειώνει. Είχαμε τις κοντινές μας στιγμές, ξέρω εγώ, τα intense moments. Οπότε κάπως έτσι θα αφήσουμε το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, αφήστε ένα like. Και άμα είστε καινούργιοι, πατήστε και ένα subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με, ξέρω εγώ, το φινάλε της σειράς. Peace.